φωτογραφία και αυτά που βλέπει δημοσιευμένα από τις διαρροές που υπάρχουν στις εφημερίδες και στα site και στις τηλεοράσεις, δεν τα θεωρεί σοβαρά. Για την υπόθεση Νοβάρτης αναφέρομαι. Εγώ έχω διαβάσει ως πρόεδρος της Επιτροπής Προκαταρκτικής Εξέτασης την προηγούμενη δικογραφία και τη θεωρώ πολύ σοβαρή. Αυτή τη δικογραφία 6.000 σελίδες, προφανώς κανένας μας δεν έχει προλάβει να τη διαβάσει, την καινούργια. Αλλά αυτό που θα μου επιτρέψετε να σχολιάσω είναι ότι τα σκάνδαλα, η διασπάθηση του δημόσιου πλούτου δηλαδή, και η ενθυλάκωσή του, όταν υπάρχουν υπόνοιες ή κατηγορίες ή καταγγελίες, είναι ένα ζήτημα άκρως τοξικό και γι' αυτό απαιτείται γενναιότητα πολιτική από τις πολιτικές δυνάμεις που ελέγχονται και από τα πολιτικά πρόσωπα που ελέγχονται. Και αυτή η πολιτική γενναιότητα δεν υπάρχει, δυστυχώς, γιατί το ελάχιστο που θα μπορούσε να περιμένει κανείς είναι η ανάληψη πολιτικής ευθύνης, την οποία δεν την έχουμε δει μέχρι τώρα. Για ένα ζήτημα που κατηγορηματικά όλοι, εχθές μάλιστα και ο αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, ο κ. Μητσοτάκης, αλλά όλη η πολιτική αρχή, όλα τα πολιτικά στελέχη όλων των κομμάτων, δηλώνουν ότι σκάνδαλο φαρμάκου, σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει. Και όντως είναι ένα σκάνδαλο πολυετές, επαναλαμβανόμενο, διαρκείας και διεθνές. Κύριε Δρίτσα, είναι και ένα σκάνδαλο το οποίο ο κύριος Τζανακόπουλος, χθες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, επανέλαβε ότι το υπολογίζει η ελληνική κυβέρνηση στα 23 δισεκατομμύρια. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχουν τέτοια στοιχεία, συγγνώμη να υποβάλω το ερώτημα, ατράνταχτα στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν και κάποιους από τα πολιτικά πρόσωπα, λέω, στην φυλακή. Διότι διαφορετικά, αν δεν έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, πρώτα απ' όλα πώς θα φανεί το σκάνδαλο, και σε δεύτερη φάση, ας πούμε, κάποιοι σήμερα μιλούν για σκευωρία. Αν δεν είναι σκευωρία, θα είναι φιάσκο πάντως. Έτσι, αν είναι 23 δις το σκάνδαλο και δεν πάει κανένας φυλακή. Δύο λεφτά, ας είμαστε προσεκτικοί εδώ. Αυτό πάρα το πολύ ερώτημα. Ναι. Αυτό, ναι, εγώ από τη μεριά μου εννοώ. Ναι. Αυτό το ερώτημα, αν θα πάει κάποιος φυλακή ή όχι, ναι, δεν πρέπει κατά τη γνώμη μου, ναι, στον πολιτικό διάλογο να τίθεται καν. Mm-hmm. Είναι αποκλειστικά ζήτημα της δικαστικής έρευνας και της ποινικής διαδικασίας. Δεν μπορεί να το προδικάσει κανείς. Είναι άλλο το ένα και άλλο το άλλο. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα σκάνδαλο που όλοι το παραδέχονται, το οποίο διερευνάται και στην Ελλάδα και στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε χώρες της Ευρώπης δικαστικά επί πολλά έτη τώρα, και είμαστε σε ένα σημείο που έχουμε πραγματικές σοβαρές ενδείξεις, ναι, και για πέρα της ενοχής της, ναι, πολιτικής, ναι, και της ευθύνης της πολιτικής, έχουμε σοβαρές ενδείξεις και για ενδεχόμενα αδικήματα που βαραίνουν πολιτικά πρόσωπα. Ξέρετε όμως τι λένε, κύριε Δρίτσα, οι πολιτικοί αντίπαλοί σας, οι οποίοι είναι μέσα στα 10 πρόσωπα αυτά τα πολιτικά που αυτή τη στιγμή συζητούνται, ότι γίνεται μια επικοινωνιακή διαχείριση της όλης της ιστορίας, διότι έρχεται και ένα πόρισμα σε δόσεις. Δηλαδή δεν γίνει ένα γενικό πόρισμα να δούμε τι έχει συμβεί, αλλά σιγά σιγά αυτοί παραμένουν ένας-ένας στα μαντελάκια και ουσιαστικά σας κατηγορούν γι' αυτό. Δηλαδή αυτό το κάνουν οι δικαστές. Δυο λεφτά. Mm. Αυτή την κουβέντα που τη διατυπώνουν πολιτικοί αντίπαλοι, τι εννοούν? Ότι το μεθοδεύει η εισαγγελία του Αρείου Πάγου? Δεν το λένε ακριβώς έτσι. Μα αλλιώς πώς θα γίνει? Αλλιώς δεν έχει λογική σκευωρία. Αλλιώς δεν έχει λογική. Mm. Σκάνδαλο υπάρχει, σκευωρία δεν υπάρχει. Ναι. Σκάνδαλο αυτά υπάρχει, είναι το καθαρά οποίο πράγματα. Περιλαμβάνει υποχρεωτικά θα ήταν αδύνατο. Είστε, ναι, δηλαδή είναι δική σας πεποίθηση αυτή η πολιτική εκτίμηση ότι ένα τέτοιο σκάνδαλο αποκλείεται να μην είχε ως κρίκο αυτής αλυσίδας και ένα ανώτατο στέλεχος μιας κυβέρνησης, έναν υπουργό? Μα πώς μπορεί να το έχει, είναι διεθνής δικαστική έρευνα. Και εγώ να σας πω ένα πάρα πολύ προφανές επιχείρημα. Θα ήταν εντελώς ανόητη μια κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ή ένας πολιτικός μηχανισμός του ΣΥΡΙΖΑ να αναδείξει έρευνα για πολιτικά πρόσωπα που ξεκινούν
από τον κύριο Βενιζέλο, τον κύριο Λοβέρδο, τον κύριο Σαμαρά, τον κύριο Γεωργιάδη, τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδας, τον κύριο Πικραμένο, δηλαδή παράλογα πράγματα για να στήσει μια σκευωρία. Μας έλεγε ο κύριος Κρεμαστινός όμως, κύριε Τρίτσα. Ποιος ανόητος σκευωρός θα συλλάμβανε τέτοιου είδους σχέδιο για αυτά τα 10 πολιτικά πρόσωπα. Μας έλεγε ο κύριος Κρεμαστινός πριν, που είχαμε την ευκαιρία να τον φιλοξενήσουμε εδώ στο πλατό, ότι ακόμα και τα έγγραφα που λέει το FBI δεν λένε τίποτα. Δηλαδή λέει, ας πούμε, κάποιος ότι η κυβερνητική αξιωματούχη και ο Υπουργός Υγείας πληρώνονταν. Πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι αυτός ο οποίος έλεγε δώσε μου χρήματα για να πληρώσω τον Υπουργό δεν τα κράτησε στην τσέπη του και τα έδωσε υποχρεωτικά στον Υπουργό? Αυτό λέει δεν είναι απόδειξη. Εγώ ήμουν πρόεδρος της Επιτροπής Προκατορικής Εξέτασης, όπως ξέρετε. Αυτή την κουβέντα, να μπω δηλαδή στη διαδικασία αξιολόγησης των στοιχείων δημοσίως, όταν αυτό είναι η δουλειά της δικαιοσύνης, δεν θα το κάνω. Ξέρετε κάτι, κύριε? Δεν θα το κάνω. Δεν είναι κάτι, εκεί το ζήτημα. Υπουργέ, εδώ υπάρχουν οι κατηγορίες ότι εσείς από την αρχή ως κυβέρνηση, με τη δήλωση αυτή του κυρίου Παπαγγελόπουλου έξω από το Μαξίμου, τη θυμόμαστε όλοι, ότι πρόκειται οι Νοβάρτες για το μεγαλύτερο σκάνδαλο εξιστάσεως του ελληνικού κράτους, ότι ή ότι ξέρατε τι είχε μέσα η τυπογραφία, που και αυτό δεν συμβαδίζει, ή εν πάση περιπτώσει ότι σας κατηγορούν ότι το στείνατε όλο αυτό το πράγμα για να εμπλακούν οι πολιτικοί σας αντίπαλοι. Κυρία Μιχελιδάκη, ευθέως θα το πω. Οι πολιτικοί μας αντίπαλοι δεν έχουν ούτε συνέστηση ευθύνης, ούτε γενναιότητα, ούτε τσίπα για να σταθούν πρόσωπο με πρόσωπο απέναντι στον ελληνικό λαό. Και καλύπτονται συστηματικά, επειδή ακριβώς γνωρίζουν και τα νομικά και το Σύνταγμα και όλα, από το πέπλο προστασίας και συγκάλυψης που τους παρέχει ο νόμος περί ευθύνης υπουργών και το άρθρο 86 του Συντάγματος. Εξηγούμε. Όταν η Εισαγγελία Διαφθοράς έχει τα πρώτα στοιχεία και τις πρώτες καταθέσεις από κουκουλοφόρους, λένε, προστατευόμενους μάρτυρες τους αναγνωρίζει η δικαιοσύνη. Και θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να διατηρήσει τη μυστικότητα της έρευνας και να προχωρήσει σε βάθος της έρευνας για να επιβεβαιώσει ή για να ακυρώσει αυτές τις καταθέσεις. Δεν μπορώ εγώ εκ των προτέρων να πω αν ισχύουν ή δεν ισχύουν. Ο νόμος περί ευθύνης υπουργών αμελητή υποχρεώνει να έρθουν στη Βουλή. Ήρθαν στη Βουλή, έπαψε η μυστικότητα της ανακριτικής διαδικασίας. Πέπλος συγκάλυψης και πέπλος σιωπής και παραπλάνησης και των πολιτών. Είναι σκευωρία και οι σκευωροί θα λογοδοτήσουν, λέει η κυρία Ζαχαράκη, εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Δρίτσα. Αυτό είναι, πετάμε την μπάλα στην εξέδρα. Αυτό είναι η έλλειψη γενναιότητας. Σκευωρία για ένα σκάνδαλο που το παραδέχονται ότι υπάρχει, πώς να το δεχτείς να είναι και το ένα και το άλλο? Δεν μπορεί να είναι. Είναι άλλο πράγμα η πολιτική ευθύνη, είναι άλλο πράγμα το εάν δωροδοκήθηκε ή δεν δωροδοκήθηκε ένα πολιτικό πρόσωπο. Εύχομαι να αποδειχθεί ότι κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν δωροδοκήθηκε, και να αποδειχθεί κιόλας και να μην μείνει καμία κανένα ίχνος υποψίας, αλλά είναι δικαστική διερεύνηση. Θα τη στηρίξουμε ή θα μπούμε στη διαδικασία να μηνύουμε, να καταγγέλουμε και να υβρίζουμε δικαστές? Κύριε Δρίτσα, ερώτηση που θέλω να κάνω είναι εξής. 23 δισεκατομμύρια έχει χάσει το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό κράτος από το φάρμακο. Όχι μόνο από την Νοβάρτης και από άλλες εταιρείες ενδεχομένως από το 96 και μετά, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε είναι. Είναι η αξιολόγηση της Εξεταστικής Επιτροπής. Αυτή είναι η αξιολόγηση που κάνατε ως Εξεταστική Επιτροπή. Λοιπόν, όχι εμείς. Ναι, η Εξεταστική Επιτροπή. Εμείς ήμασταν. Μπορείτε να μας πείτε, αν τυχόν δεν μας ενδιαφέρουν οι πολιτικοί, δεν μας ενδιαφέρουν αν κάποιος πολιτικός θα πει, εγώ θεωρώ ότι δεν τα έχει πάρει κανένας. Αν αυτά τα χρήματα. Υπάρχει τρόπος να επιστραφούν στο δημόσιο ή μιλάμε για να μιλάμε? Δεν μιλάμε για να μιλάμε. Μιλάμε για να εξασφαλίσουμε ακριβώς την αποκατάσταση της έρευνας μέχρι τέλος. Μιλάμε για να αποδοθούν τα του Κέσσαρα στο Κέσσαρι και μιλάμε για να εξασφαλιστεί το ότι αυτά τα πράγματα δεν θα ξανασυμβούν στο μέλλον. Και εδώ, μπροστά στην επίθεση, την αήθη
και άθλια και άνανδρη επίθεση που δέχεται η δικαιοσύνη, ειδικά δηλαδή η εισαγγελία διαφθοράς, ναι. Θα ήθελα από την Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, ναι. Τη λαλίστατη κατά τα άλλα, να ναι. πάρει θέση. Και νομίζω, για να βγάλα, ξέρουμε... νομίζω έβγαλα ανακοίνωση, κύριε Δρίτσα. Δεν είμαι ενήμερος αν έβγαλε σήμερα ανακοίνωση. Επιτέλους. Θα μας βοηθήσει ο Κώστας Καράτος αν υπάρχει ανακοίνωση, θα μας τη διαβάσει. Επιτέλους, διότι κατά κανόνα η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων ή σιωπά ή επιλεκτικά παρεμβαίνει σε κατευθύνσεις που σαφώς έχουν αντικυβερνητικό στίγμα. Μάλιστα. Κύριε Δίτσα. Θέλω να... Ναι, ναι. Όλοι πρέπει να βοηθήσουμε η δικαστική διερεύνηση να φτάσει μέχρι τέλους. Τα υπόλοιπα, ο κύριος Λοβέρδος έχει κάθε δικαίωμα εφόσον ελέγχεται να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Δεν τίθεται θέμα εκεί. Αλλά και αυτό ακόμα πρέπει να γίνει με τη δέουσα γενναιότητα. Ναι. Και με την στάση εκείνη που θα λύσει τα χέρια της δικαιοσύνης να φτάσει μέχρι τέλος την έρευνα. Λοιπόν, ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριε Δρίτσα, να είστε καλά. Πράγματι, για ανακοίνωση, πώς ήρθε εδώ πέρα, τώρα βγήκε η ανακοίνωση. Τώρα βγήκε. Χτυπάει, έχεις κανένα σύστημα, χτυπάει πάνω σου. Όχι πάνω μου, στο κινητό. Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εισαγγελέων Ελλάδος σημειώνει πως οι Έλληνες εισαγγελείς ασκούν το συνταγματικό τους καθήκον και δεν εξυπηρετούν πολιτικές σκοπιμότητες. Τώρα εδώ δεν έχει μισή ώρα. Εντάξει, το ξέρω, αφού μου χτύψει το κινητό σου. Ωραία. Ο Δημήτρης Απόκης είναι εδώ μαζί μας. Έλα, Δημήτρη. Τι θα μας πεις. Καλώς τον. Θα μας πεις για Νοβάρτσα, φύγεις. Νοβάρτσα, εγώ δεν ξέρω να κάτω από εμάς.